που θεωρεί τον εαυτό της και το φτωχό συγγενή της επαρχίας. Έχουμε και ένα θέμα τώρα ότι δεν συμπεριλήφθηκε στις μειονεκτικές περιοχές για διακοπές. Ναι, μέχρι πριν από 2 χρόνια, σε ανάλογα σχέδια, περιλαμβανόταν και η πόλη Χρυσοχούς. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν περιλήφθηκε. Πέρυσι δεν είχε συμπεριληφθεί και η δικαιολογία που είχε προβληθεί ήταν ότι είχε αργήσει ο Δήμος να εκφράσει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή σε αυτό το σχέδιο. Αυτή ήταν η επίσημη δικαιολογία που είχαν λάβει. Φέτος, παρά το γεγονός ότι αποστάλληκε σχετική επιστολή έγκαιρα από τον Δήμο, σύμφωνα με πληροφορίες που παράγονται στις περιοχές, το Υφυπουργείο Τουρισμού είχε εντάξει και την πόλη Χρυσοχούς στο συγκεκριμένο σχεδιασμό. Πλην όμως, το Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Εργασίας, ανακοίνωσε ότι σε αυτό το σχέδιο επιχορηγημένων διακοπών για δικαιούχους από το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα περιλαμβάνονται μόνο τα ορεινά θέρετρα και η περιοχή του πύργου Τηλιρίας. Υπάρχει αντίδραση από τους παράγοντες της περιοχής και τον Δήμο, ο οποίος ζητά να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και να εντάξει και την περιοχή σε αυτό το σχέδιο, διότι όπως υποστηρίζουν είναι μειονεκτική η περιοχή και ακόμη αν έρθουν τουρίστες και φέτος δεν πατάνε στην πόλη Χρυσοχούς, διότι δεν περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς των τουριστικών πρακτόρων. Να σας ευχαριστήσω και να πάμε στη Λάρνακα, στην Κατερίνα Ιωάννου.